Ο πρώην Δήμαρχος Ναυπλίου Γιώργος Τσούρνος καταψήφισε τον προϋπολογισμό του 2010 για το Δήμο Ναυπλίου, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι ο προϋπολογισμός δεν δίνει λύσεις στα προβλήματα της πόλης. Τόσο εμείς όσο και οι Ελλάσσων αντιπολίτες καταψήφισε τον προϋπολογισμό. Πρέπει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου αλλά και κάθε συλλογικού οργάνου είναι μια κορυφαία πράξη του οργάνου. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, στη Βουλή η συζήτηση του προϋπολογισμού διεξάγεται 3-4 μέρες και γίνεται η ονομαστική ψηφοφορία με το πέρας της συζητήσεως, όπως προβλέπει ο κανονισμός της Βουλής. Εδώ στο Δήμο, λοιπόν, ο προϋπολογισμός δίνει την εικόνα το τι θα γίνει στο χρόνο που είμαστε τώρα εκεί. Είχαμε, λοιπόν, τον προϋπολογισμό του Δήμου του 2010, που σημαίνει σε αυτόν καταγράφονται τα έσοδα αναλυτικά που θα έρθουν στο Δήμο, τα λεφτά που θα μπουν στο ταμείο του Δήμου, και από την άλλη πλευρά οι δαπάνες, δηλαδή πού θα διαθέσει ο Δήμος τα λεφτά. Πρέπει να πούμε ότι ο προϋπολογισμός ήταν του ύψους των 24 εκατομμυρίων ευρώ, ένα πολύ μεγάλο ποσό. Βέβαια, έτσι όπως έχει διαμορφώσει η σημερινή Δημοτική Αρχή τον Δήμο, το 85% περίπου όπως το έχει ομολογήσει και ο Δήμος, το 85% των εσόδων του Δήμου διατίθεται για ανελαστικές δαπάνες. Δηλαδή, ποιες είναι οι ανελαστικές δαπάνες? Είναι μισθή των υπαλλήλων, γραφική ύλη κτλ. Έξοδα δηλαδή τα οποία δεν μπορεί να μειωθούν. Για παράδειγμα, πέραν των άλλων, έχει ανάλαβει και τα πρόσθετα βάρη. Η ΔΕΙΑ έχει πάρει 5-6 δάνεια, δάνεια από Ταμείο Παραχρεωτικών και Δανείων και αλλού. Και αν θυμάμαι καλά το νούμερο, πληρώνει το Κοχρεωλήσια 2 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Το Κοχρεωλήσια για το οικόπεδο που αγόρασε η Νομαρχία για το Πανεπιστήμιο και άλλα έξοδα. Και βέβαια έχουμε πει και άλλες φορές ότι η Δημοτική Αρχή είναι σπάταλη. Δεν ξέρω, βέβαια, για το Δήμο του Ναυπλίου, για μια μικρή πόλη όπως είναι το Ναύπλιο, η Δημοτική Αστυνομία ίσως να ήταν μια πολυτέλεια. Δεν ξέρω εγώ, για τη Δημοτική Αστυνομία δίνονται 100-150.000 ευρώ το χρόνο. Πέραν όλων αυτών, περίμενε κανείς ότι ο Δήμαρχος θα κάνει μια εισήγηση για το πώς μέσω του προϋπολογισμού δίδονται λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το Ναύπλιο. Και τα προβλήματα αυτά τα έχουμε πει κατά επανάληψη. Είναι το Μπούρτζ. Τι θα γίνει με τον Μπούρτζ? Καταραίει. Δεν υπάρχει καμία προοπτική. Οι δικαιολογίες του Δημάρχου ότι δήθεν κάποιος πολίτης έχει κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν δίνουν λύση. Τα έχουμε πει και άλλες φορές. Τα σχέδια πόλεως είναι στα αζήτητα. Καμία πρόοδος. Χωρίς να επεκταθεί το σχέδιο πόλεως, δεν μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη στον Ναύπλιο, δεν θα υπάρξει οικονομική δραστηριότητα με όλες τις συνέπειες. Η ανακύκλωση, η καραθώνα, ποδηλατόδρομοι, το 5ο Δημοτικό Σχολείο. Κανένα από αυτά τα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν το Δήμο δεν δίδεται λύση, σε κανένα από αυτά δεν δόθηκε λύση μέσω του προϋπολογισμού. Έχω την εντύπωση ότι ο Δήμος ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία. Πρέπει να πάψουμε να πιστεύουμε ότι το Ναύπλιο είναι η όμορφη πόλη. Κάναμε και εμείς κάποια έργα αναβάθμισης, έρχονται οι τουρίστες, επομένως ζήσαμε τα προβλήματα. Έχω την εντύπωση ότι ο τουρισμός φθήνει και κάποια μέρα θα ξυπνήσουμε στο Ναύπλιο και θα δούμε ότι έχουμε χάσει το τρένο της ανάπτυξης. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν αφορά μόνο εμάς. Εμείς, σαν Δημοτική Αντιπολίτευση, είμαστε υποχρεωμένοι να φέρουμε στην επικαιρότητα τα θέματα. Από εκεί και πέρα, πρέπει νομίζω να υπάρξει μια ανησυχία και ένα ενδιαφέρον από όλους τους δημότες για τα προβλήματα που στην πόλη επί σειρά ετών παραμένουν άλυτα και δεν βλέπω καμία προοπτική επίλυσης. Ο προϋπολογισμός λοιπόν καταψηφίστηκε διότι δεν δίνει απάντηση σε κανένα από τα προβλήματα που απασχολούν την πόλη του Ναυπλίου.